Επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Ο κύριος Γιάννης από την Αργολίδα λέει: ποια ανεργία μειώθηκε? Εγώ έχω δύο παιδιά και από 8 ώρα που δούλευαν τα κάνανε 4 ώρα και στην θέση τους πήραν άλλα δύο παιδιά. Δεν ξέρω πόσο γενικευμένο είναι αυτό. Αυτό είναι αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, αλλά πολλαπλασιάζεται και η φτώχεια. Και ο κύριος, αν ισχύει δηλαδή, σε μαζική κλίμακα. Και ο κύριος Γιώργος από την Άνοιξη, ναι, λέει: θέλουν να ρίξουν τον Τσίπρα, γιατί τώρα είναι στη μέση τα σκάνδαλα, κύριε Τσίκα, που έχετε και το λόγο. Και μας είπατε ότι. Επειδή είπατε για το χρέος το 2011, αν θυμάμαι καλά, τότε ήταν στο 126% του ΑΕΠ, 125. Και τώρα, μετά από αυτό που κάνατε για την πολιτική σας, έχει πάει στο 180. Το που λέτε είναι πλήρης διαστρέβλωση πραγματικότητας. Διότι χρησιμοποιείται ένα κλάσμα, δηλαδή τη σχέση χρέους προς το ελληνικό εισόδημα, προς το ΑΕΠ, ενώ σε απόλυτους αριθμούς μειώθηκε περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωραία, επειδή μου είπατε για διαστρέβλωση πραγματικότητας και χρησιμοποίησα το κλάσμα, πέστε μου εσείς σε πραγματικούς. Σας είπα, 120 δισεκατομμύρια ευρώ μειώθηκε το χρέος. Έκτοτε ούτε ένα ευρώ κατόρθωσε κάποιος να μειώσει το χρέος. Ακόμα τσακωνόμαστε για το ποιος θα το κάνει και πώς θα γίνει. Τώρα απλά δεν με αφήνετε να κάνω την ερώτηση. Το μόνο που έγινε ήταν τον Οκτώβριο του 2011. Δεν θα με αφήσετε να διαβάσω. Και τότε, όχι, ναι, αλλά. Αφού λοιπόν μιλάτε για διαστρέβλωση πραγματικότητας και εγώ δεν το θυμάμαι, μπορώ να το πατήσω εδώ και να το βρω, πέστε μου σε πραγματικούς αριθμούς πόσο ήταν το χρέος. Όχι ως κλάσμα. Πάλι δεν με αφήνετε. Πάλι δεν με αφήνετε. Πάλι δεν με αφήνετε. Δεν θα με αφήσετε να το κάνω. Δεν θα με αφήσετε να ρωτήσω. Είναι αντικειμενικό γεγονός. Δεν με αφήνετε. Ωραία. Πείτε τι δεν θα πείτε. Μου ρωτάτε απόλυτους αριθμούς. Σας λέω τον απόλυτο αριθμό. Σας ακούω. Σας λέω τον απόλυτο αριθμό. Λοιπόν, άρα πρέπει να πάρουμε ορισμένα συμπεράσματα από το. Να μην δέχεστε τις ερωτήσεις όμως δεν σας τιμά. Όχι, μας δέχομαι τις ερωτήσεις σας. Με ρωτήσατε τον απόλυτο αριθμό, σας λέω τον απόλυτο αριθμό. Ωραία, πέστε μου τότε σε απόλυτο αριθμό. Το ότι μειώθηκε το ΑΕΠ. Πάλι δεν με αφήνετε. Και αυξήθηκε το ποσοστό είναι διαφορετικό αυτό που. Γι' αυτό είπα ότι διαστρεβλώνεται την εικόνα. Ότι όχι εσείς, ότι είναι διαστρέβλωση η εικόνα που δίνεται όταν χρησιμοποιείτε το κλάσμα. Τη σχέση χρέους προς το εθνικό εισόδημα, τη στιγμή που πράγματι, αφού μειώθηκε το εθνικό εισόδημα, πράγματι ανεβαίνει το ποσοστό. Αλλά σε απόλυτους αριθμούς, που είναι το πραγματικά χρήματα, μειώθηκε το χρέος πάρα πολύ σημαντικά. Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία. Το μεγαλύτερο μείωση του χρέους στην παγκόσμια ιστορία. Δεν θέλω να αντικειμενικεύσω μαζί σας, αλλά θα σας το πω. Λοιπόν, στην παγκόσμια ιστορία. Παγκοσμίως δηλαδή, πάντοτε το χρέος μετριέται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Εάν εσείς μιλάτε για πραγματικούς αριθμούς, είναι προφανώς για να κάνετε σοφιστική. Όχι, δεν είναι σοφιστική, κάνετε εσείς. Και επίσης αποφεύγετε να πείτε πόσο ήταν το χρέος το 2011 σε πραγματικούς αριθμούς και πόσο είναι τώρα. Ο ελληνικός λαός. Θα δείτε ότι ακόμη και σε πραγματικούς αριθμούς έχει αυξηθεί. Κάντε μεγάλο λάθος. Τουλάχιστον με τη μείωση του χρέους που έγινε τότε. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός ελαφρύνθηκε κατά 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήταν στην πλάτη του και ελαφρύνθηκε το κομμάτι αυτού του χρέους. Και αντί τότε να κάτσουμε να δουλέψουμε με σοβαρότητα, μιλάμε με ομόνοια, για το PSI, με συνεργασία, για να μπορέσουμε σε 1-2 χρόνια να βγούμε από την κρίση. Τα ασφαλιστικά ταμεία και ομολογιούν και τι θα πούνε. Υπήρχαν ορισμένοι, και επιτρέψτε μου να το πω, χωρίς αντιδικίες, και στην τότε Νέα Δημοκρατία και στον τότε ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βιαζόντουσαν να βγουν στην εξουσία, προκαλούσαν εκλογές. Και αντί να υπάρξει μια σοβαρή εργασία. Συγγνώμη, την ιστορία δεν την ξεχάσουμε. Πολιτικών δυνάμεων, όταν έρχονται από τις Κάνες, εκείνος ο οποίος κάνει τη δήλωση στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας και του το πιστώνουν μετά, είναι ο κύριος Βενιζέλος. Είναι ο κύριος Βενιζέλος, δεν είναι ούτε ο Σαμαράς ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ που ρίχνουν την κυβέρνηση Παπανδρέου. Αυτό λέω εγώ τώρα, κύριε Κουτζάνη. Εγώ λέω ότι υπήρξαν δυνάμεις. Μην ξεχάσουμε και την ιστορία. Που αντί τότε να κάνουν αυτό που έκαναν όλες οι αντιπολιτεύσεις στις χώρες που είχαν σοβαρό πρόβλημα και είχαν μπει στο μνημόνιο ή ασκούσαν σκληρά μέτρα χωρίς τυπικά να είναι σε μνημόνιο, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία κ.ο.κ. και μπορέσαν σε 1-2 χρόνια είτε σε 3 Κύπρος να βγουν στο μνημόνιο, εμείς νομίζαμε ότι θα αρχίσουμε να προχωράμε. Με εκλογές και πάλι εκλογές για να γίνει ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός την πρώτη φορά, να φέρει και αυτό σε επιπλέον μνημόνιο, να γίνει ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός την πρώτη φορά. Γιατί κυβερνήσατε μαζί του. Μνημόνιο και το καθεξής. Και γιατί κυβερνήσατε επομένως, μαζί του. Επομένως λέω, κύριε. Δηλαδή, κύριε κάνατε κριτική σε εκείνον με τον χρόνια, οποίο κυβερνήσατε. Λέω λοιπόν ότι μετά από τόσα χρόνια πρέπει λοιπόν να οριμάσουμε όλοι. Και νομίζω ότι είμαστε όλοι πιο όριμοι.
Όχι. Αν μου επιτρέπετε... Και η σημερινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και η μετέπειτα πολιτική της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν ότι όταν είσαι στην κυβέρνηση και βλέπεις τα πραγματικά προβλήματα, δεν πρέπει να είσαι τόσο ανεύθυνος όσο όταν είσαι στην αντιπολίτευση. Πάση περιπτώσει, όλοι έχουν τις ευθύνες τους για αυτή την ιστορία. Τώρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ρωτάτε για την πρόταση του Πρωθυπουργού. Ποιος έχει κάνει πρώτος πρόταση για να υπάρξει μια σοβαρή διαπραγματευτική ομάδα. Το Πασόκ και μετά ο Μημαράκης. Το απάντησα εγώ. Ομάδα για την διαπραγμάτευση του χρέους με προσωπικότητες και τεχνοκράτες που μπορούν να δουλέψουν πάνω σε αυτή την ιστορία, ο Γιώργος Παπανδρέου. Τότε τον λιδωρήσανε, τον υβρίσανε, κανείς δεν δέχτηκε να μπει σε αυτή την ομάδα κτλ. Λοιπόν, πράγματι, χρειάζεται να γίνει. Να υπάρξει μια σοβαρή διαπραγματευτική ομάδα που να καλύπτεται πολιτικά από τις φιλοευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις, να έχει μέσα σοβαρούς ανθρώπους που μπορούν να διαπραγματευτούν, να υπολογίσουν, διότι ο τρόπος μείωσης του χρέους μπορεί να έχει πάρα πολλές πλευρές και πάρα πολλές παραμέτρους. Άρα πρέπει να δουλέψουμε. Δεν πρέπει να διακινδυνεύσουμε να ξαναπάμε σε κοινοβούλια που θα αρνηθούν, ευρωπαϊκών χωρών που θα αρνηθούν να μειώσουν το χρέος. Επομένως, πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους που να μπορέσουν να μας οδηγήσουν σε μια μείωση του χρέους. Πράγματι, αυτό είναι μια όρημη πρόταση. Μάλιστα. Αλλά κυρίως, κύριε Κουτζάνη, πρέπει να σταματήσουμε εδώ πέρα να νομίζουμε ότι θα μας έρθει το θέμα μόνο από το χρέος. Διότι το χρέος έχει μια δική του πορεία. Μέχρι να γίνει αυτά, διότι υπάρχει συμφωνία. Ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι το 18, ξέρουμε τι θα γίνει μετά το 18. Η σημερινή κυβέρνηση την έκανε. Mm. Λοιπόν, τις δικές μας αλλαγές πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Κουτζάνη. Mm. Ένα σοβαρό εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Mm. Αυτό θα μας βγάλει. Mm. Διότι όπως έχουμε πει και άλλη φορά, και τώρα να μας μειώσουν το χρέος, αντίστοιχα να μας πούν, σας το μηδενίζουμε. Με τον τρόπο με τον οποίο σήμερα λειτουργεί το κράτος, η οικονομία, η διοίκηση, σε λίγα χρόνια θα χρειαζόμαστε πάλι δανεικά, άρα θα ξαναέχουμε νέο χρέος. Επομένως, το θέμα είναι να μπορέσουμε. Αφού έχουμε μηδενίσει το έλλειμμα και έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα, γιατί το λέτε αυτό? Γιατί βλέπετε. Βλέπετε, για διαβάστε λίγο τους υπολογισμούς, κύριε Κουτζάνη, δείτε λίγο τους υπολογισμούς, τι μας προσβλέπουν για το τέλος του 2017, τι προβλέπουν για το 2018. Βλέπουν ίσα βάρκα, ίσα νερά. Και αυτά γίνονται επειδή τώρα παίρνονται μέτρα εφάπαξ. Δηλαδή, βάζεις μια φορολόγηση στο ένα, παίρνεις μια εισφορά από το άλλο. Αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν και του χρόνου και του αντιχρόνου και σε 10 χρόνια. Άρα πρέπει μόνιμα να έχουμε έναν τρόπο λειτουργίας. Άρα θέλουμε ριζική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Σε αυτό, στις βασικές αυτές παραμέτρους, πρέπει να συμφωνήσουν οι πολιτικές δυνάμεις. Από εκεί και πέρα, να δούμε ποια κυβέρνηση με το δικό της μείγμα, με τη δική της ευθύνη, με το δικό της πρόγραμμα μπορεί να το εφαρμόσει. Αλλά αν δεν υπάρξει αυτό, όλα αυτά που κάνουμε εδώ πέρα είναι άνευ ουσίας, άνευ σημασίας. Η αλλαγή της χώρας είναι το μεγάλο διακύβευμα. Πρέπει να αλλάξουμε τη χώρα. Μεταρρύθμιση παντού. Έτσι ώστε να μπορέσουν τώρα, να βάλουν την Ελλάδα... Εδώ πέρα είναι συγκεκριμένο το δεν θέμα. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι. Δηλαδή. Μαγικοί να μας φέρει ένας, να μας χαρίσει ένας, να μας δώσει ένας λεπτά. Επειδή προηγουμένως δεν μίλησε. Αυτή λοιπόν η μύθη... Θυμόσαστε, αυτό το πράγμα τώρα με το χρέος είναι περίπου το ίδιο που είχαμε παλιά τους μύθους. Θα μας δώσει η Ρωσία, θα μας δίνουν η Κίνα, οι αραβικές χώρες, θα μας δώσουν το χρέος. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Λοιπόν, εάν δεν δουλέψουμε όλοι μαζί και αν δεν γίνουν μεγάλες αλλαγές, τομές, ριζικές μεταρρυθμίσεις σε αυτή τη χώρα, δεν πρόκειται να μπορέσουμε να βρούμε διέξοδο. Φαντάζομαι ότι εσείς δεν συμφωνείτε στο να δουλέψετε όλοι μαζί. Αυτό που λέτε είναι εκλογές για να αναλάβει μια κυβέρνηση δική σας που φιλοδοξείτε ότι θα κερδίσετε, δεν είναι? Θέλω να αλλάξει γενικώς η οικονομία, η φιλοσοφία, αυτό το οποίο έχει επιβάλει αυτή η κυβέρνηση. Εμείς το είχαμε αντίστοιχη περίπου πολιτική, αλλά όχι τόσο εξωφρενική. Είχαμε δει στην πρώτη κυβέρνηση Παπανδρέου με ένα πολύ υψηλό δημοσιονομικό μείγμα, έτσι, ένα μείγμα πολιτικής που είχε υψηλότερους φόρους και τότε και περικοπές. Αυτό προσπαθήσαμε και αλλάξαμε. Και γι' αυτό και για πρώτη φορά το 2014 είχαμε μειώσει φορολογίες. Και για πρώτη φορά το 2014 είχαμε ανάπτυξη, έστω και 0,8%, αλλά γύριζε η οικονομία. Από τότε μέχρι σήμερα η χώρα είναι σε ύφεση. Ακόμα και στο πρώτο τρίμηνο του 2017 είμαστε 0,5 σε ύφεση. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ελπίζει κάτι ο ελληνικός λαός με μια τέτοια πολιτική. Γι' αυτό είναι και το βασικό μας πρόταγμα. Εκλογές για να αλλάξει τελείως η πολιτική. Να έχουμε την ανάσα να μειώσουμε φορολογίες, να μειώσουμε ασφαλιστικές φορές, να κάνουμε πιο φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις, να μην πολεμάμε τις επενδύσεις και οτιδήποτε πάει να γίνει σε αυτή τη χώρα. Νομίζω αυτό είναι το βασικό και γι' αυτό και ζητάμε εκλογές και αυτή είναι και η δική μας πρόταση. Εάν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική, σας το λέω, με είχαν ρωτήσει πριν από 8 μήνες αν μια γερμανική εφημερίδα θα έρθει τέταρτο μνημόνιο. Και τους είπα τότε ότι γράφεται το τέταρτο μνημόνιο και το όλη η Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να σε μάντηση προφήσεις για να καταλάβεις πού πάει η ιστορία.
Όταν η οικονομία αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση και συνεχίζει να είναι σε ύφεση, αφήστε τα υπόλοιπα, το κλείσιμο των μαγαζιών, τις υφορολογίες, όλα αυτά που λέμε, η χώρα είναι σε ύφεση. Είναι 0,5%, συνεχίζει μετά από 2,5 χρόνια να είναι σε ύφεση, όταν έπρεπε να τρέχει με 3 και 4% ανάπτυξη. Πιστοποιημένα με όλους τους δανειστές. Πάει να πει ότι κάτι δεν γίνεται καλά στη χώρα. Τι να κάνουμε. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Διότι αν συνεχιστεί, όχι ρύθμιση για το χρέος δεν θα έχουμε, όχι στα μάτια μας περικοπές δεν θα έχουμε. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε σε μια ίδια κατάσταση. Αυτό το έχει καταλάβει πλέον ο κόσμος, γι' αυτό και δίνει μια τεράστια διαφορά στη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό καταβαραθρώνει το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπει ότι δεν υπάρχει, δεν μπορεί να ξημερώσει θετική μέρα για την Ελλάδα με μια τέτοια πολιτική. Κυρία Καφαντάρη. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι τι έχει γίνει, ακούστηκε εδώ στο πάνελ, στη χώρα μας αυτό τον καιρό. Όλα αυτά τα δύο χρόνια τέλος πάντων. Καταρχάς αναβαθμίστηκε η θέση της χώρας μας. Αναβαθμίστηκε και το τελευταίο ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα, που είχε σαν πρώτο στόχο και επενδύσεις, είχε και συγκεκριμένα αποτελέσματα συνεργασιών και η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει αναβαθμιστεί και σαν ενεργειακός και διαμετακομιστικός και ναυτιλιακός κόμβος και όλα αυτά είναι συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία ήδη βιώνουμε. Παρά τις δυσκολίες και την ανώμαλη κατάσταση με την έννοια ότι δεν είναι μια κανονικότητα, έτσι έχουμε το θέμα της διαπραγμάτευσης που θέλει λεπτούς χειρισμούς και το παλεύουμε συνέχεια, κάτι που άλλες κυβερνήσεις πριν δεν το είχαν κάνει. Εν τούτης, αυτή τη χώρα, όπως ανέφερα και πριν, και οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί και σημαντικά και η αύξηση υπήρχε στη βιομηχανική παραγωγή, δηλαδή υπάρχουν ζωντανές δυνάμεις οι οποίες παράγουν και οι οποίες μπορούν να προχωρήσουν. Στο επενδυτικό κομμάτι έχουμε ολοκληρώσει μεγάλες επενδύσεις, αποκρατικοποιήσεις, τις οποίες η προηγούμενη κυβέρνηση δεν τις ολοκλήρωσε, έτσι, και μην το ξεχνάμε, και τα λιμάνια και την Κόσκο και με ωφέλη ειδικά για την Κόσκο συγκεκριμένα, αλλά απ' την άλλη, με συγχωρείτε, είναι δεσμεύσεις, έχουμε τηρήσει τους όρους, μας τους βάλαν τους όρους οι δανειστές, είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Αν μπορούσατε να το αποφύγετε, θα το έχετε αποφύγει. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσω και θα πω ότι και τα στοιχεία σε σχέση με την απορροφησιμότητα των ΕΣΠΑ είναι σημαντική και 800 περίπου αιτήσεις για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο υπάρχουν. Έτσι, να πούμε ότι ολοκληρώθηκαν, υπογράφτηκαν και συμβάσεις για έρευνα και αξιοποίηση υδρογόνων ανθράκων την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα μεγάλες εταιρείες του χώρου έκαναν έτοιμα στο Υπουργείο Ενέργειας για την περιοχή νότια της Κρήτης. Αυτά δείχνουν ότι η χώρα μας έχει αναβαθμιστεί σε ένα βαθμό. Αυτά, από εκεί και πέρα όμως, επιτρέψτε μου και βέβαια να μην πω για τον τουρισμό, που και πέρυσι πήγε πολύ καλά και φέτος περιμένουμε ρεκόρ και αυτό το λένε και οι πράκτορες, οι αρμόδιοι και τα λοιπά. Και ακόμα και στην κρουαζιέρα, εκεί που λέγανε ότι δεν πάμε και θα πάμε και σε αυτό το τομέα καλό. Αλλά θέλω να κλείσω με κάτι δημοσιογραφικά που είναι δυσάρεστο. Και το δυσάρεστο είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ πριν από ένα τέταρτο ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φεύγουν από τη συνθήκη των Παρισίων για το κλίμα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Βέβαια, απ' την άλλη, γιατί το θέμα του κλίματος είναι ένα παγκόσμιο θέμα και οι χώρες δεσμευτήκανε πρώτη φορά τόσες πολλές πριν από 1,5 χρόνο στο Παρίσι και βλέπουμε τις ΗΠΑ να αποχωρούν ενώ άλλες χώρες παραμένουν. Αυτό είναι ένας διαρκής αγώνας. Είναι αντισυστημική πάντως εμείς δεν το είπαμε. Εναντίον του συστήματος. Άρα η παγκόσμια κοινότητα υπό την αιγίδα. Υπό την αιγίδα. Υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Πρέπει να συνεχίσει να παλεύει για αυτό το ζήτημα με συγκεκριμένες πολιτικές. Η χώρα μας απέκτησε πρόσφατα, εδώ και ένα χρόνο, επί αυτής της κυβέρνησης, εθνικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και ο παράγοντας περιβάλλον είναι βασική συνιστόσα στην αναπτυξιακή πρόταση την οποία καταθέτουμε εμείς στον ελληνικό λαό και υλοποιούμε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αν κύριε Καραγκούνη μου δεν κατορθώσατε να κάνετε δασολόγιο, δασικούς χάρτες, κτηματολόγιο για να
έρθει ο επενδυτής, εμείς αυτά θα τα κάνουμε. Και τα κάνουμε. Γιατί ο επενδυτής θέλει να έχει. Εσείς όμως 40 χρόνια ένα κτηματολόγιο δεν το κάνατε. Ένα κτηματολόγιο, κύριε Καραμπούλη. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει. Συμβαίνει, ξέρετε, συμβαίνει στο κτηματολόγιο. Τα περισσότερα από τα έργα έχουν προχωρήσει, έχουν παγώσει 2,5 χρόνια. Δασικούς χάρτες, γιατί. Ένας τελευταίος διαγωνισμός πάγωσε επίσης. Γιατί δασικούς χάρτες, κύριε, και έρχεσαι και λέτε αν είναι δάσος το ελληνικό ή δεν είναι. Στην αρχή να βάλετε πρόστιμο σε όλους. Χώρα χωρίς δασολόγιο και δασικούς χάρτες. Αυτά υλοποιούμε τώρα. Και εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ όντως ανακοίνωσε πριν από λίγο, όπως είχε προαναγγελθεί, ότι αποσύρει την χώρα από την Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Τηρώντας εισαγωγικά, που σημαίνει ότι ήταν δική του η φράση, προεκλογική δέσμευσή του να προασπίζεται τα συμφέροντα των Αμερικανών εργαζομένων. Σίγουρα δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Κύριε Χάρο, να κλείσω με εσάς πάλι με την αγορά όπως ξεκινήσαμε. Ξέρετε ότι πάντοτε εμείς ευχόμαστε σε οποιαδήποτε κυβέρνηση να κάνει τα καλύτερα και να έχει μια επιτυχία. Εγώ θυμάμαι όταν πρωτοβγήκα την κυρία Καφαντάρη, από εδώ, από αυτή τη φιλόξενη εκπομπή, είπα: όλοι οι Έλληνες σήμερα προσεύχονται να πετύχει η κυβέρνηση. Όλοι. Μακάρι να εκφραστεί αυτό και σε πολιτικό επίπεδο, ναι, κύριε Χάρο. Στοιχειωδώς μία συνένεση στο μεγάλο θέμα της διαπραγμάτευσης του χρέους. Ό,τι κάνατε, ό,τι βλέπετε τι κάνατε. Όχι. Και τι είχατε υποσχεθεί. Απλώς τώρα κάντε κάτι για την κοινωνία, για τα νοικοκυριά, για τον επιχειρηματία. Δυστυχώς όλα, σας τα λέω εγώ που περπατάω στον δρόμο, όλα πάνε ανάποδα. Δεν είναι. Και από αυτά που έχετε υποσχεθεί και από αυτά που κάνετε. Να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Εντάξει, αλλά ότι κάποια αιτήματα του κλάδου σας, συγγνώμη, έχουν ικανοποιηθεί, κύριε Χάρο, δεν μπορείτε να το πείτε. Με συγχωρείτε, κύριε Χάρο, η προσωποκράτηση για χρέη προς τον ΟΑΕ, που πολλοί συνάδελφοί σας φοβόντουσαν να πάνε στα μαγαζιά τους επειδή χρωστάγανε, και αυτό λύθηκε. Δεν είναι θετικό. Να λέμε και τα θετικά. Ήταν όλοι μέσα τώρα, τι θα γινόταν. Έτσι. Ούτε αυτό δηλαδή. Λοιπόν, να μην λέμε, έχουν γίνει. Λέει ότι με την προηγούμενη κυβέρνηση θα ήταν όλοι μέσα. Κύριε Χάρο, έχουν γίνει κάποια λογαριασμού. Έχετε κάνει τέτοιο σχέδιο. Κάποια βήματα. Δεν τα λέτε εδώ στην κυρία Μαντάρια. Κάποια βήματα, κύριε Χάρο. Μην με ρωτούμε μόνο μερό. Έχουν γίνει βήματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχει ένα λογαριασμό των επιχειρήσεων, ο οποίο αυτό, παρόλο ότι είχε υποσχεθεί ο πρωθυπουργό από τη Διεθνή Έκθεση, να είναι ακατάσχετο. Ναι, θα το δούμε και αυτό. Αυτό ο λογαριασμό. Για να το δείτε, ναι, για το Υπουργείο Οικονομικών να απευθύνουμε. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αυτός ο λογαριασμός που συσσωρεύονται οι κάρτες, αυτές στην τράπεζα και από εκεί πάνε και στη γραμματεία πληροφορικών συστημάτων κλπ. Αυτός ο λογαριασμός, έχουμε πει, να είναι ακατάσχετος. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει να το θωρακίσετε αυτόν τον λογαριασμό, σε λίγο οι επιχειρήσεις, αν αρχίσουν οι κατασχέσεις δηλαδή σε αυτούς τους λογαριασμούς, δεν θα μπορούν να πληρώσουν. Αυτό είναι ο λογαριασμός ο οποίος πρέπει, θα πληρωθεί ο εργαζόμενος, θα πληρωθεί οι προμηθευτές, θα πληρώσει το ενίκιο, θα πληρώσει. Καταλαβαίνετε, αν αυτό. Είναι ένα θέμα, αυτό είναι σοβαρό. Τελείωσαν όλες οι επιχειρήσεις. Και το αντιμετωπίζει το Υπουργείο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Μην μου το ξανανοίγετε, κύριε Καραγκούνη. Θα απαντήσει η κυρία Καφαντάρη και θα έχουμε νέο κύκλο. Εντάξει, κύριε, δεν θέλω. Θέλω να κλείσουμε ήρεμα τουλάχιστον. Υπάρχουν τα νοικοκυριά που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο και επίκειται να έρθει άλλο 1 εκατομμύριο κατά σχέση. Όχι, σα απαντήσω. Με τι ηλεκτρονικέ. Καθυστερήσατε αυτό. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι, μείνετε μαζί μα. Ξαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.